Μόλις ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία εδώ στο Σύνδεσμο Προπονητών του Ποδοσφαίρου της Αθήνας. Έχουμε κοντά μας τον ιδρυτή του Συνδέσμου και πολύ πήρο προπονητή φυσικά, τον Σπύρο Παπακανέλο. Και θα κάνουμε έτσι μια μίνι συνέντευξη. Όχι μόνο για τη διαδικασία, αλλά θα πούμε και άλλα πράγματα που πιθανόν έχουν ενδιαφέρον για τους φίλους του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου και ειδικότερα για τους προπονητές. Κόουτσα, με επιτρέψα σε προσφωνώ. Σπύρο. Βεβαίως. Καταρχάς, ολοκληρώθηκε όπως είπαμε η διαδικασία. Πες μας δύο λόγια για την προσέλευση και αν όλα ήταν ικανοποιητικά. Καλησπέρα. Η διαδικασία των εκλογών που προβλέπεται το καταστατικό μας μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου έγινε γρήγορα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Οι συνάδελφοι μας τίμησαν με την ψήφο τους και ήρθαν στο σύνδεσμο και ψήφισαν. Θα μπορούσαν να είναι και λίγο περισσότεροι, αλλά λόγω εργάσιμου της ημέρας και προπονητικής ημέρας που υπάρχει σήμερα Δευτέρα, πιστεύω ότι την άλλη φορά θα είναι ακόμα πιο πολύ. Όμως, αυτή τη στιγμή ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου που ήρθαν στην Αθήνα ο κύριος Λογαράς, ο πρόεδρος από την Πάτρα, και ο κύριος Καντάς, ο ταμείας από την Βιωτία, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα μέλη που ήρθαν είναι μια εκλογή η οποία θα είναι για τους προπονητές το όραμά τους να γίνει πραγματικότητα, διότι στις 17 του μηνός, ημέρα Δευτέρα, στο ξενοδοχείο Αμαλία, γίνεται η Γενική Συνέλευση, Καταστατική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου, για να μπούμε στην ΕΠΟ. Αυτό είναι το μέλημά μας, γι' αυτό κάναμε νωρίς εκλογές. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες της περασμένης τριετίας που ήταν μαζί μου. Πιστεύω αύριο θα κάνουμε το Συμβούλιο το καινούριο. Και αυτό το συμβούλιο για 4 χρόνια θα τρέξει όλα τα προβλήματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους προπονητές. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από αυτούς ξεχωριστά και όλους αυτούς που ήταν και ψήφισαν και αυτούς που δεν ψήφισαν ακόμα. Φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον τους θα είναι τέτοιο ώστε το πρόβλημά μας που είναι η ένταξή μας στην ΕΠΟ να γίνει πραγματικότητα για να μπορούμε να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Εμείς θα είμαστε παρόντες όπως είμαστε τόσα χρόνια. Και ο σύνδεσμος αυτός θα αποδείξει ότι είναι μια μεγάλη δύναμη. Οι προπονητές της Αθήνας μαζί με τον Πειραιά και την Ανατολική Αττική είναι μια γροθιά να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα αυτό του ποδοσφαίρου που μας ταλανίζει εδώ και χρόνια. Κότσε, ας σταθούμε λοιπόν και λίγο σε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τους προπονητές. Και καταρχάς, ποια είναι ίσως τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, και επίσης πώς μπορούν να λυθούν αυτά? Τα προβλήματα δεν λέγονται σε μία μίνι συνέντευξη, αλλά το πρώτο μέλημά μας είναι να γίνουμε μέλη στην ΕΠΟ για να μπορούμε να αντιπροσωπεύουμε τους εαυτούς μας, να μην τους αντιπροσωπεύουν άλλοι. Δεύτερο, ο προπονητής πρέπει να έχει το χώρο του, τι εννοώ το χώρο του, είναι εργαζόμενος, είναι αμοιβόμενος και θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία που έχουν τα εργασιακά, να δηλώνει τα χρήματά του στο τάξης, να κολλάει ένσημα και να μπορεί να τις τύχες του να τις διευθύνει μόνος του, τα συμφωνητικά των ομάδων και όλα αυτά. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, πολλά χρόνια θα λυθεί μόνο με τη δυναμική του συνδέσμου μας και άλλων συνδέσμων της οικογένειας των προπονητών, που μπορεί να μας βλέπουν τελείως διαφορετικά σε λίγο καιρό όλοι, γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη δύναμη οι προπονητές, όπως είναι οι ποδοσφαιριστές και οι άλλοι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Εμείς λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε τα μέγιστα. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή μας εκλογή μας δίνει χαρά, αλλά και μεγάλη υποχρέωση στους προπονητές για αυτό που θέλουμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η υπόσχεση που δίνουμε από αυτό το σύνδεσμο αυτή την εποχή που γίνανε οι εκλογές. Τώρα, εμείς έχουμε 2 θέματα τώρα. Έχουμε την κοπή της πίτας μας που θα γίνει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00, 7 η ώρα το απόγευμα, κάτω στα γραφεία του Συνδέσμου στο Μεζεντοπολείο Μέδουσα. Θα έχουμε καλεσμένους παλιούς προπονητές. Θα τιμήσουμε πρόσωπα και πράγματα και θα έχουμε και εκπλήξεις, γιατί μετά θα έχει φαγητό και γλέντι. Θέλουμε να το γλεντήσουμε, γιατί μετά αρχίζει οι εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Ποδοσφαίρου που θα γίνει γύρω στον Απρίλιο
η ένταξή μας στην ΕΠΟ και η διόρθωση του καταστατικού της ΠΕΠ, θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους προπονητές της Αθήνας να ενημερώνονται από το site, από το Facebook που έχουμε σελίδα και από την παρουσία του στο σύνδεσμο. Αυτά έχω να πω στο παρόν. Πώς είναι η σελίδα στο Facebook, να ξέρουν και οι είναι προπονητές. Είναι spp.athinas2017@gmail.com. Είναι το site, το mail μας αυτό. Και στο Facebook τι πατάνε για να σας βρουν. Σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Αθήνας. Και στο site είναι προπονητές ποδοσφαίρου Αθήνας. Coach, κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πεις, είναι 3 χρόνια που λειτουργεί ο σύνδεσμος. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε στις 22 Φεβρουαρίου του 2017. Θέλω να σας δύο λόγια της παρακίνησης, γιατί κατά ψέματα εσύ ο ιδρυτής, εσύ ανέλαβες αυτό την ανασύσταση του συνδέσμου. Πες μας δύο λόγια λοιπόν τι σε παρακίνησε για να έχει πάλι η ΝΑΠΟ πάλι στον κοντέστη. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια στο προπονητικό έργο που έχω κάνει, αυτό που έχω κάνει. Έχω πάνω από 35 χρόνια, πάω στο 37. Θεωρώ ότι ο σύνδεσμος αυτός που ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 17, 22 Φεβρουάριου, ήταν μια μιάζωξη 30 ανθρώπων, 30 μελών, που επειδή πολλά χρόνια είμαι στην προπονητική, είμαι γύρω στα 37, με βάλανε μπροστινό που λέμε, να διευθετήσω μια κατάσταση η οποία υπήρχε στην Αθήνα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε 30, είμαστε 550 και πιθανόν να γίνουμε και περισσότεροι σε λίγο, ένα κατόρθωμα. Κάναμε 8 σχολές αναθεωρητικές, κάναμε σεμινάρια, δημιουργήσαμε στην Αθήνα το δικαίωμα της ΠΕΠ να κάνει ένα μεγάλο πανελλήνιο εκμορφωτικό σεμινάριο στο ΒΑΚΑ, που είμαστε πολύ κοντά τους. Όντως είχα παρευρεθεί και εγώ, αν το επιτρέπεις φίλο, και πραγματικά ήταν κάτι το οποίο... Εξαιρετικό με Έλληνες προπονητές, με Έλληνες προπονητές. Με Έλληνες προπονητές και σπουδαίες Έλληνες προπονητές, έτσι. Διαπρεπείς και σπουδαίοι Έλληνες προπονητές, όπως είναι όλοι οι προπονητές. Θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα έργο που να βοηθήσουμε τον προπονητή. Εάν ο προπονητής καταλάβει την αξία του, θα έρθει πιο κοντά σε εμάς και εμείς από την πλευρά μας είμαστε υπεύθυνοι να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις ώστε ο προπονητής να είναι στο επίπεδο που επιβάλλεται να είναι. Γιατί ο προπονητής για μας είναι μόρφωση, περηφάνεια, αξιοπρέπεια, ήθος. Όλοι το θέλουμε μορφωμένο, το θέλουμε πτυχία, αλλά όπως καταλαβαίνετε, το επίπεδο αυτή τη στιγμή δεν είναι στα όρια που επιβάλλεται να είναι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με αυτό το σύνδεσμο που από τώρα με τις καινούργιες εκλογές και από αύριο και το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, αν θέλετε, θα μεριμνήσει για όλα αυτά τα θέματα με περισσότερη χαρά και δύναμη. Θέλουμε πιο κοντά μας τα μέλη μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, τα μέλη μας. Και η φωνή μας θα ακουστεί. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν κάποιοι. Κλείνοντας, coach, κάποια συμβουλή στους νέους προπονητές που μπαίνουν σε αυτόν τον πολύ δύσκολο χώρο. Να σέβονται τον εαυτό τους και να τηρούν το μότο που έχουμε στο σύνδεσμο. Αξιοπρέπεια, ήθος, μόρφωση. Διότι αυτά θα δώσουν το δικαίωμα και στους άλλους να σεβαστούν περισσότερο το έργο του προπονητή. Ένα μότο που είναι χαραγμένο και πίσω σου, όπως μπαίνουμε. Το διαβάσατε να δείτε τι γράφει. Μόρφωση, αξιοπρέπεια, περηφάνεια, ήθους. Αυτό θέλουμε από τους προπονητές και βέβαια είναι όλοι μαζί στον ίδιο χώρο να επιμορφώνονται τα σεμινάρια και από τις σχολές, διότι αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν οι συνήθειες και όλα αυτά με τη βοήθεια των καθηγητών που είναι στην ΕΠΑ αυτή τη στιγμή και οφείλω να τους ευχαριστήσω τον κύριο Ζελενίτσα, τον κύριο Μητροτάσιο, τον κύριο Βονόρτα και όλους αυτούς που πασχίζουν για να γίνει ο προπονητής στο επίπεδο που πρέπει να είναι. Coach, ευχαριστούμε πολύ για μας φιλοξένησες εδώ στα γραφεία του Συνδέσμου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε σένα και σε όποιον είναι στην σε αυτό το νέο... Στην καινούργια επιτροπή. Σίγουρα και εσύ, είτε είσαι μέσα είτε όχι, δεν ξέρω, σίγουρα θα είσαι κοντά στο Σύνδεσμο. Οπότε ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε όντως να είστε η φωνή των προπονητών που όντως σας έχουν τόσο ανάγκη σε αυτό το δύσκολο χώρο όπως είναι ο χώρος του ποδοσφαίρου και ειδικότερα του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Είναι μια συνέντευξη, ξέρετε, δεν δίνω πολλές συνέντευξεις και σπάνια, δηλαδή έχουν περάσει 3 χρόνια. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και αν δεν αρέσει σε κάποιους δεν με αφορά. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όλους εσάς τους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, της Αθήνας γενικότερα και όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται, γιατί εμείς δείχνουμε σεβασμό και θέλουμε τον αντίστοιχο σεβασμό από όλους. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους. Καλή χρονιά, που δεν έχω πει γιατί έχω κάνει συνέντευξη, σε όλους και σας περιμένουμε στο Γλέντι, Παύλα Πίτα, Παύλα Αγάπη, ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Στην κοπή της Πίτας λοιπόν, 21 Φεβρουαρίου, έτσι ώρα 7 το βράδυ, Παρισίων 329, έτσι μέδουσα. 329, μέσα το πολύ μέδουσα. Κάτω από το σύνδεσμο, τα γραφεία του κάτω σύνδεσμου. Κάτω από τα γραφεία του σύνδεσμου και ευελπιστούμε σε λίγο καιρό, με τη βοήθεια των μελών μας, να έχουμε και ιδιόκτητα γραφεία. Γιατί μας αρμόζει αυτό. Αυτό θα είναι ακόμα πιο ευχάριστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για μισό.